Ο άτυχος Νίκος είναι ο 26χρονος που χθες το απόγευμα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην ευθεία μετά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η σύγκρουση της μοτοσικλέτας που οδηγούσε πάνω σε δέντρο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ήταν σφοδρή και πάντως μοιραία για τη ζωή του άτυχου 26χρονου που δυστυχώς υπέκυψε στα συντριπτικά τραύματά του. Τρέχουνε πολύ, γιατί να είναι τόσο δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση εδώ, δεν υπάρχει κανένας. Τρέχουνε πάρα πολύ. Τμήμα της μοτοσικλέτας του καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ στο μοιραίο δέντρο σήμερα φίλοι και γνωστοί του άφησαν μερικά λουλούδια και το κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας. Πρέπει όλοι να φοράμε τη ζώνη μας, να φοράμε κράνος με τα μηχανάκια, πρέπει ναι, να προσέχουμε. Δυστυχώς είναι έτσι είναι η ζωή. Ο 26χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν, φέρεται να μην είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ ερευνάται αν φορούσε προστατευτικό κράνος. Μπορεί να μην είχε κράνος και να μην έφταιγε ότι δεν φορούσε κράνος. Μπορεί να μην είχε δίπλωμα και να μην έφταιγε ότι δεν είχε δίπλωμα. Αλλά γενικά το παιδί αυτό εκεί δεν θα έπρεπε να ήταν εκείνη τη στιγμή. Κάτοικοι της περιοχής και οδηγοί που κινούνται συχνά στο σημείο κάνουν λόγο για μια ευθεία που αναπτύσσονται ταχύτητες και που συχνά καταγράφονται τροχαία ατυχήματα. Εδώ είναι και σχολές, παιδιά, πολλά παιδιά πηγαίνουν έρχονται και εγώ πάω τα παιδιά στο σχολείο κάθε μέρα. Αλλά προσέχω, πάω σιγά. Δυστυχώς πολλές φορές το έχουμε δει σε αυτές τις ευθείες να αναπτύσσονται υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες, να χάνεται ο έλεγχος, γιατί εκείνη τη στιγμή από οδηγός γίνεσαι πολύ απλά επιβάτης πάνω στο όχημά σου, χάνεται ο έλεγχος και μετά είναι απλά όπου καταλήξει. Ο 26χρονος Νίκος ήταν το ένατο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου. 2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο και 6 στο Ηράκλειο. Με 6 από αυτούς να είναι οδηγοί και 3 επιβάτες, ενώ 7 να είναι άνδρες και 2 γυναίκες. Πάντως, πριν καν ολοκληρωθεί η καταγραφή του θανατηφόρου τροχαίου στην ευθεία του ΕΛΜΕΠΑ, ένα ακόμη τροχαίο σημειώνονταν στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. 25χρονος οδηγός τζιπ αυτοκινήτου, στη διάβαση έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, παρέσυρε μια 22χρονη και την εγκατέλειψε. Βλέπετε, θα πρέπει να σταματήσω υποχρεωτικά από τη στιγμή που έχω εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Σίγουρα λέω ότι ο οδηγός δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τον πεζό. Δεν σηκώθηκε το πρέπει το σπίτι και λέει θα πάω να χτυπήσω ένα πεζό στην τάδε διάβαση. Εννοείται πως όχι. Αλλά από τη στιγμή που έγινε, θα πρέπει να παραμείνει στο χώρο. Αυτό είναι το σωστό και αυτό που πρέπει να κάνουμε. Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί που βοήθησαν την 22χρονη κατάφεραν να αποστηθήσουν την πινακίδα του οχήματος και να βοηθήσουν στον εντοπισμό του με την περιγραφή που έδωσαν. Τώρα έχουμε τώρα σε κινητά, βίντεο, κάμερες από όλους τους χώρους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βρουν. Γιατί λοιπόν να μην κάτσεις και να δώσεις και τις πρώτες βοήθειες και να πάρεις και ένα τηλέφωνο, το ΕΚΑΒ, ας πούμε, την αστυνομία, οποιονδήποτε χρειάζεται. Για ποιο λόγο να φύγεις. Η εγκατάλειψη τώρα πια δεν είναι επεξεγέλαση όπως ήταν παλιότερα. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν πάνω στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει τραύματα που να απειλούν τη ζωή της.